Γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Τι έχουμε να κάνουμε σήμερα λοιπόν? Ένα απίστευτο, πολύ όμορφο άνοιγμα, μια απίστευτη ανάλυση, μοναδική ανάλυση, που έχει να κάνει για νέες ευκαιρίες για κάθε ζώδιο. Για το επόμενο διάστημα, το οποίο είναι περίπου στους 6 μήνες. Αυτή τη στιγμή που όλα είναι λίγο μελετημένα, τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που κάνω αυτή την ανάλυση, επειδή έχω ανοίξει τον αστρολογικό χάρτη, βλέπω λίγο με ένα αρχαίο ελληνικό σύστημα που εφαρμόζω στους οίκους, που υπήρχε από παλιά δηλαδή, πώς είναι διαμορφωμένη αυτή τη στιγμή, αν θέλει, ο ουράνιος στόλος, για να κάνουμε αυτό το όμορφο άνοιγμα. Λοιπόν, να σου πω δύο πληροφορίες. Είναι μαζεμένη αυτή τη στιγμή στο ζώδιο του Κρύου και στο ζώδιο του Ταύρου, υπάρχει μια πληθώρα πλανητών, στέλιουμ δηλαδή, στον ένατο οίκο και στον δέκατο οίκο. Ο ένατος οίκος είναι της φιλοσοφίας, είναι του Θεού, είναι της αναζήτησης, της πνευματικότητας, και ο δέκατος οίκος έχει να κάνει το υψηλότερο σημείο, συμβολικά κιόλας, έτσι. Προσέξτε, εδώ τώρα μιλάμε με συμβολισμούς. Η αστρολογία έχει πολλούς συμβολισμούς και ο 10ος οίκος είναι το υψηλότερο σημείο, το πιο φωτεινό σημείο, όπου εκεί βρίσκεται ο ήλιος αυτή τη στιγμή στον Ταύρο, και έχουμε Αφροδίτη στον Ταύρο, έχουμε Ουράνο στον Ταύρο, έχουμε Δία στον Ταύρο. Είναι σαν να ανοίγουν οι ενέργειες, να το πω έτσι, προκειμένου να μας δώσουν δύο πολύ σημαντικές λεπτομέρειες. Δες πόσο απλά γίνονται. Στέλιουμ λοιπόν, έχουμε πολλούς πλανήτες στον Κρυό, άρα έχουμε τόλμη, έχουμε ρίσκο, έχουμε το δε μασάω, και έχουμε επίσης και πολλούς πλανήτες στον Ταύρο, που σημαίνει πείσμα, και από την άλλη έχουμε και το καινούριο, να προσπαθήσουμε. Νέες ευκαιρίες λοιπόν για κάθε ζώδιο. Είναι η κατάλληλη στιγμή. Έχουμε πάρα πολύ ωραίους τριγωνισμούς. Έχουμε όχι τόσο πολύ τριγωνισμούς, ενώ δηλαδή τρίγωνα μεταξύ πλανητών ή όψεις τους, αλλά έχουμε πολύ ωραία εξάγωνα, πολύ ωραίες συνδέσεις των πλανητών, και είναι η κατάλληλη στιγμή να το πάρεις και εσύ απόφαση και να πάρεις την πληροφορία. Λοιπόν, η πληροφορία αφορά αυτούς που θα δουν την ανάλυση. Μιλάω για το δικό μου βίντεο, έτσι, μιλάω για το δικό μου το κανάλι. Τι ισχύει? Δεν ισχύει για όλα τα ζώδια, ενώ σε όλο τον πλανήτη. Ισχύει μόνο για αυτούς οι οποίοι θα πάρουν την πληροφορία. Και όταν πάρουμε την πληροφορία, τότε έρχεται μέσα αυτή η πληροφορία, μέσα μας στο υποσυνείδητο, και μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Έχω ανεβάσει επίσης ένα short video, το οποίο αναφέρει πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις ζώδιο και οροσκόπο, διότι αυτό θα χρησιμοποιήσουμε, ζώδιο και οροσκόπο, δηλαδή θα δεις το ζώδιο σου και τον οροσκόπο, για να δεις πώς συνθετικά και συνδυαστικά μπορείς να ξεκινήσεις να δεις τις νέες ευκαιρίες που έρχονται. Να πω όμως κάτι σημαντικό. Οι νέες ευκαιρίες μπορεί να έρθουν, το θέμα είναι όμως εσύ τι θα κάνεις και αν είσαι σε θέση να τις χρησιμοποιήσεις, να τις εκμεταλλευτείς, εντάξει. Δεν ισχύει το ίδιο για τους όλους τους ανθρώπους. Φυσικά παίζει ρόλο ο προσωπικός σου χάρτης, εννοείται. Λέμε όμως τώρα ένα γενικό, βάζουμε κάτω τα πράγματα για να δούμε λίγο πώς πηγαίνουν. Βλέπεις λοιπόν ζώδιο, οροσκόπο. Και αυτό που έχω να σου πω επίσης είναι το εξής. Θα γίνει η ανάλυση με έναν ιδιαίτερο τρόπο, δεν υπάρχει αλλού, με ένα μοναδικό μήνυμα το οποίο θα πάρεις. Και θα δεις πως θα γίνει, αλλά κάνω όμως συνδυασμό. Αν τώρα έχω αναλύσει στο short video, στο βιντεάκι μου, και εκεί λέω κάποιες λεπτομέρειες, το λέω και εδώ για όσους δεν το έχουν δει, αν είσαι καινούριος, φυσικά κάνεις εγγραφή τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε ήδη ξεπεράσει τους 20.500 συνδρομητές, οδεύουμε για 21.000. Κάνε εγγραφή, διότι κάποια στιγμή θα δω, ψάχνω λίγο χρόνο να βρω, θα δώσω και δώρα, θα μοιράσω δώρα. Όταν έρθει η στιγμή θα το πούμε όμως. Την έχω δώσει την υπόσχεση, θα μοιράσουμε δώρα. Ναι, δεν το έχω ξεχάσει και κάτι άλλο που λέω για μαθήματα που είχα σκεφτεί να κάνω, απλά είναι λίγο ο χρόνος μου λίγο περιορισμένος και σκέφτομαι λίγο και τον τρόπο. Ας μείνουμε όμως εδώ. Λοιπόν, πάμε. Αν έχεις τώρα ζώδιο και οροσκόπο ίδιο, δηλαδή κρυό ζώδιο και κρυό, ας πούμε, οροσκόπο, μπες στο short να το δεις, να σου πει κάποιες λεπτομέρειες. Όμως αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι ενέργειες είναι πολύ συγκεκριμένες και εντείνονται. Το μήνυμα εντείνεται εκεί, είναι πιο έντονο. Και ίσως και πιο ξεκάθαρο για το τι πρέπει να κάνεις.
Πάνω χάρη ο κρυός έχει αρκετά στοιχεία, πάμε στα θετικά. Έχει αρνητικά, αλλά πάμε στα θετικά όμως να εξετάσουμε, έτσι. Αποφεύγουμε τα αρνητικά, δηλαδή να είμαστε εγωκεντρικοί, πεισματάριδες, λέω τώρα για το κρυό χωρίς λόγο κτλ. Ο κρυός όμως συμβολίζει το εγκεφαλικό, συμβολίζει την εγκεφαλική λειτουργία, το μυαλό. Συμβολίζει λοιπόν την, να συλλάβεις ιδέες, πράγματα, να οραματιστείς και να πας να τα βάλεις μπροστά, να τα πετύχεις με το πείσμα σου. Φυσικά ο κάθε κρυός δεν είναι ίδιος. Το κάθε ζώδιο, δηλαδή λέμε ένας άνθρωπος είναι κρυός, δεν είναι όλοι κρυοί ίδιοι προς Θεού. Υπάρχουν αλλαγές, υπάρχει οροσκόπος, υπάρχουν η σελήνη, οι αφροδίτες, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία καθορίζουν λοιπόν την γενικότερη συμπεριφορά μας και προσωπικότητα. Πάμε όμως. Λοιπόν, ξεκινάμε για να μην καθυστερούμε άλλο, για να κάνουμε αυτή την πολύ ωραία ανάλυση. Πάμε, είναι για ένα εξάμηνο. Ζώδιο, οροσκόπο, νέες ευκαιρίες. Ποιες είναι οι νέες ευκαιρίες οι οποίες έρχονται? Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα σου το εξηγήσω. Εδώ λοιπόν υπάρχουν κάποιες κάρτες. Εδώ είναι αυτές οι δικές μου, είναι οι δικές μου κάρτες που τις έχω φτιάξει εγώ. Υπάρχουν μυστικά μηνύματα. Θα πάρεις και ένα μυστικό μήνυμα. Λοιπόν, θα το βάλουμε εδώ. Εδώ είναι το ζώδιο του κρυού. Θα ξεκινήσουμε από το ζώδιο του κρυού. Εδώ είναι τέσσερις άση που συμβολίζουν τα τέσσερα ξεκινήματα γενικότερα στη ζωή μας. Και εδώ είναι η κάρτα ταρό. Πώς παίζεται το παιχνίδι τώρα? Λοιπόν, θα τραβήξω μια κάρτα ταρό. Θα έχει έναν αριθμό. Θα έχει κάποια στοιχεία. Θα βγει μια συγκεκριμένη κάρτα. Θα σου την αναλύσω. Θα επιλέξω μετά εδώ ένα μυστικό μήνυμα. Και μετά με ποια ενέργεια συντονίζεσαι από τους άσους για τα καινούργια σου ξεκινήματα. Νέα ξεκινήματα λοιπόν για κάθε ζώδιο, νέα ξεκινήματα, βλέπεις ζώδιο, οροσκόπο, το επαναλαμβάνω για να μην μου μπερδευτείς. Για σας που δεν γνωρίζετε τώρα τον οροσκόπο, εκεί πηγαίνουμε με μία μέθοδο, ας το πούμε, υπολογίζουμε περίπου, αν μπορείς να υπολογίσεις έστω το πλαίσιο, δηλαδή πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αν μπορείς εκεί λίγο να το καθορίσεις και να επιλέξεις εσύ ένα δύο ώρο, γιατί ένα δύο ώρες αλλάζει ο οροσκόπος, ή αν δεν μπορείς ή αν δεν ξέρεις καθόλου, επέλεξε 12 το πρωί. Αν δεν έχεις καθόλου ιδέα, τότε επιλέγεις 12 το πρωί. Δηλαδή το ζώδιό σου και θα βάλεις, ξέρω εγώ, 12 το πρωί να δεις την πόλη βεβαίως, την ώρα ενώ λέει 12 το πρωί, την ώρα να επιλέξεις, την πόλη σου φυσικά, για να βρεις σε ποιο οροσκόπο βρίσκεσαι και επέλεξε αυτό. Εντάξει, πάμε όμως τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν με τους κρύους. Ας τα φέρουμε λοιπόν εδώ πέρα. Ο κρύος, εδώ. Και έχω βέβαια ήδη ανακατέψει, ήδη έχω κάνει την προεργασία και βγαίνει 8 ξυφών. Πώς κάνεις λοιπόν νέα ξεκινήματα, βρε αγαπημένη μου εσύ, κρύε, με το 8 ξυφών που έχει βγει? Ένα μπέρδεμα εδώ που έχει βγει μια δύσκολη κάρτα. Μια κάρτα η οποία λέει ότι μάλλον κάτι εσύ έχεις μπλοκάρει γενικότερα. Έχεις μπλοκαριστεί, έχεις μπλοκάρει. Κυρίως επειδή βγαίνει εδώ πέρα ξυφών, έχει να κάνει με την εγκεφαλική λειτουργία, οι σκέψεις δηλαδή, τα επιχείρηματά σου. Έχεις πάθει αιμονή, είσαι κολλημένος, κολλημένη εκεί. Έχεις εκεί και λες, μα δεν μπορώ, είμαι εγώ, έχω αδικηθεί, έχω κάνει, δεν μπορώ να βρω άκρη, αυτό. Και χάνεις τη δύναμή σου. Χάνεις το δίκιο σου και χάνεις τη δύναμή σου. Ήρθε η ώρα λοιπόν, γι' αυτό σου λέει νέο ξεκίνημα, ήρθε η ώρα να πάρεις πίσω τη δύναμή σου, να σκεφτείς σχέσεις που είναι το 6, να σκεφτείς επίσης και το 2 που έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Πάλι με τις σχέσεις γενικότερα, γιατί το 2 βέβαια είναι και ο αριθμός της διέστησης, να προχωρήσεις. Και δώσω με ένα λεπτό να επιλέξουμε και έναν άσο για να δούμε πώς προχωράμε. Και έχει βγει ένας πολύ ωραίος άσος, ο οποίος είναι πάρα πολύ σύμβατος με σένα, που είναι ο άσος μπαστούνι, που σημαίνει με φωτιά, με δύναμη, με πείσμα, με πολλή ενέργεια για να έρθουν οι νέες ευκαιρίες. Χρειάζεσαι και ενέργεια να το έλξεις. Αν είσαι σε μιζέρια, μιζέρια θα έλξεις. Ή φαντάσου ότι είσαι ένας αθλητής, όπου κατεβαίνει να τρέξει ή να παίξει ή οτιδήποτε, να αγωνιστεί, και μέσα του ή όταν συζητάει με άλλους λέει θα χάσουμε. Στο τέλος τι πιστεύεις, ότι θα νικήσεις?
Θα μου πεις, ναι, και από την άλλη να λέω θα νικήσουμε και μετά να χάσουμε. Ναι, αλλά θα το προσπαθήσεις όμως, εντάξει. Άσος μπαστούνι, πολύ δυνατή κάρτα, είναι πολύ συμβατή με σένα. Πάμε να δούμε το μυστικό μήνυμα το οποίο έχει να σου πει, το οποίο είναι το εξής. Έχουμε τον αριθμό 8, έτσι. Και είναι και η λύση σε αυτή την κάρτα εδώ πέρα, πώς μπορείς να το γυρίσεις στην ενέργεια. Γιατί η ενέργεια σημαίνει να το αλλάξουμε. Ο αριθμός 8, να στο φέρω πάρα πολύ κοντά, δεν ξέρω αν μπορείς να το διαβάσεις. Ο αριθμός 8 είναι αυτό εδώ που λέει, είναι η στιγμή να δράσεις άμεσα, μην κάνεις πίσω. Θα το αναλύσουμε λίγο με το εξής τρόπο και να σου πω, μην κάνεις πίσω. Τι σημαίνει αυτό? Δράσε άμεσα, μην κάνεις πίσω. Δράσε άμεσα, μην κάνεις πίσω. Μην κρατάς τον εαυτό σου πίσω. Δράσεις, όπου και να είσαι, ό,τι και αν σκέφτεσαι, επαγγελματικά, καριέρα, νέα ξεκινήματα, αισθηματικά, το ένα, το άλλο, μύρια, μύδια, δεν ξέρω τι, πρέπει να δράσεις. Πρέπει να δράσεις, να βγεις από τον εγκλωβισμό, να χρησιμοποιείς αυτή την ενέργεια και να δράσεις. Αυτό είναι το μήνυμά σου. Άρα κράτα το δράσε, δράσε που είναι σαν μήνυμα εδώ και θα δεις και τον οροσκόπο σου και κάνεις τον συνδυασμό αυτών των δύο λέξεων, δράσε και ό,τι άλλο είναι, και θα έχεις μέσα κλειδιά που μπορείς να κρατήσεις για να δεις τι χρειάζεσαι για το επόμενο εξάμεινο. Εντάξει. Ωραία λοιπόν με τον κρυό, ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ το ζώδιο του κρυού. Να μαζέψω αυτή την κάρτα. Να μαζέψω και αυτή την κάρτα. Και να πάμε στο ζώδιο του Ταύρου. Εδώ λοιπόν, ζώδιο Ταύρος. Το ζώδιο του Ταύρου που σημαίνει στο θετικό του βέβαια πάντα αντοχή, έτσι, γιατί ένα ζώδιο αντοχής, ένα ζώδιο που επιμένει με πείσμα. Πάμε να δούμε τι θέλει να μας πει. Ποιο είναι το μήνυμα. Και έχει βγει μια πολύ ωραία κάρτα. Δεν είναι τυχαίο διότι και η Σελήνη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ζώδιο του Ταύρου. Σηματοδοτεί όμορφες αλλαγές. Είναι πολύ συμβατή η Σελήνη στο ζώδιο του Ταύρου. Εδώ μας έχει βγει η μεγάλη αίρια. Η μεγάλη αίρια με τον αριθμό 2 λοιπόν σημαίνει ότι εμπιστεύεσαι τη διέστησή σου, να καταλάβεις ότι υπάρχουν πολλά μυστήρια στη ζωή τα οποία ναι μεν μπορεί να μην σου έρχονται οι απαντήσεις, αλλά μπορείς όμως να βρεις απαντήσεις μέσα σου. Επίσης σημαίνει και βοήθεια από κάποια γυναίκα η οποία το έχει με την επικοινωνία, μπορεί να αφορά και σένα, έτσι. Ή αν είσαι άντρας, μπορεί να αφορά μια γυναίκα που να σε βοηθήσει και να σου δώσει μηνύματα, να σου αποκαλύψει μηνύματα αλήθειας για να σε βοηθήσει να προχωρήσεις. Πάμε τώρα. Έχουμε άσο κούπα. Εσύ λοιπόν Ταύρε, συνδέεσαι, δεν είναι τυχαίο, με άσο κούπα. Τι σημαίνει άσος κούπα? Σημαίνει συναίσθημα. Άρα θέλεις εσύ ένα νέο ξεκίνημα, κυρίως σε οτιδήποτε και αν κάνεις, που να σε γεμίζει συναισθηματικά. Επαγγελματικά θέλεις ένα νέο ξεκίνημα που να σε γεμίζει συναισθηματικά. Ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα. Σχέσεις, συναίσθημα, να γεμίζεις. Και όντως το ζώδιο του Ταύρου είναι ένα πολύ συναισθηματικό ζώδιο, είπαμε. Ανάλογα βεβαίως και με τον προσωπικό χάρτη του καθενός, πάμε στο γενικό βέβαια πλαίσιο. Αλλά για να δούμε ποιο είναι το μυστικό μήνυμα το οποίο θέλει να σου αποκαλύψει. Για πάμε εδώ. Αυτή η μεγάλη αίρια λοιπόν με τις αποφάσεις που σε βάζει εδώ να ανακαλύψεις. 2. Κοίταξε να δεις εδώ τι λέει. Ζήτα στήριξη από ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, βρες νέες ευκαιρίες. Δες εδώ την προτροπή. Βρες εσύ Ταύρε, θα βρεις νέες ευκαιρίες. Δεν θα στις βρει άλλος. Αν είναι να σου πω ένα πολύ μεγάλο μυστικό μήνυμα που σου λέει εδώ, εσύ θα τις βρεις ευκαιρίες, εσύ θα τις φτιάξεις. Όσο και αν αυτό σου ακούγεται περίεργο. Ναι, καταλαβαίνω, ναι, χρειαζόμαστε και την τύχη, χρειαζόμαστε και αυτά, να αλλάξει το σκηνικό, όμως η μεγάλη αίρια μπορεί να σου φέρει και να σου αποκαλύψει την πληροφορία, πρόσεξε, να πάρεις την πληροφορία με νέα ευκαιρία, ό,τι και να είναι, νέα γνωριμία, νέα ευκαιρία,
μην την, γιατί είναι και πεισματάρικο ζώδιο ο Ταύρος, μην την αποκλείσεις. Διότι μπορεί να σε οδηγήσει κάπου στο οποίο εσύ να γεμίσεις αρκετά συναισθηματικά. Εντάξει. Ωραία. Κρατάμε. Λοιπόν, το κλειδί σου εδώ, είδες ποιο είναι, βρες νέες ευκαιρίες. Κράτα το αυτό για να δεις μετά και με, το ζώδιο, με τον οροσκόπο σου τι παίζει. Ζώδιο των διδύμων. Ζώδιο των διδύμων και πάμε λίγο να ανακαθέξουμε, να δούμε. Ωραία, εδώ βγαίνουν πολλά πράγματα. Γενικά, λοιπόν, θα το επιλέξω, θα το πάρω. Μου έχει βγει το 15 άκρημα. Μου βγήκε λίγο ανάποδα. Εδώ σημαίνει ότι μπορεί τα πράγματα να μην ήρθαν σε αυτό το διάστημα έτσι εσύ όπως ήθελες. Είναι μια κάρτα με το 15 άκρημα, το οποίο σημαίνει ότι στο επαγγελματικό κομμάτι, στο θέμα των χρημάτων, στο οικονομικό, στο θέμα με τους γνωριμίες, με τους ανθρώπους, ίσως σε θέματα οικογενειακά, κάπου λίγο υπήρχε μια συνεννοησία, κάπου υπήρχε μια δυσκολία, κάπου υπήρχαν κάποια εμπόδια. Μπορεί να είναι κληρονομικά, μπορεί να είναι ξέρω εγώ τι, μπορεί να είναι πρακτικά θέματα, μπορεί να είναι θέματα λογικής, μπορεί να είναι θέματα με σχέσεις, σε θέματα λογικής, πώς ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Όμως, επειδή είναι το 10, θα σου πω, επειδή είναι το 10 όμως πεντάκτηνο, ακόμα και ανάποδα, η ενέργειά του δεν είναι τόσο καταστροφική, έτσι. Δηλαδή, η ενέργειά του εδώ, αν όρθια ήταν 100%, εδώ στην ανάποδη όψη του, είναι στο 80% η δυναμική του. Παρ' όλα αυτά παραμένει μια θετική κάρτα. Οπότε, να στο γυρίσω, για να μην υπάρχει, να το καταλάβεις καλύτερα, διότι κάποιες κάρτες, όπως και να το κάνουμε, ακόμα και ανάποδα, υποδηλώνουν θετική εξέλιξη, ίσως με μία καθυστέρηση. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το οποίο εσύ αναζητάς τη νέα ευκαιρία, μπορεί να υπάρχει μία καθυστέρηση με το ανάποδο. Και στην καθυστέρηση πώς απαντάς? Απαντάς με έναν άλλο άσο, με τον άσο λοιπόν μπαστούνι, που σημαίνει ενέργεια, σημαίνει δύναμη, σημαίνει πείσμα, σημαίνει προχωράω, σημαίνει δεν το βάζω κάτω και πρέπει να έχεις ενέργεια για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Πάμε όμως να δούμε τι θέλει να σου πει. Το 10 λοιπόν μας κάνει 1. Το 1 είναι αυτό εδώ. Ποιο είναι το μήνυμά σου λοιπόν? Χρησιμοποίησε αυτά που ξέρεις και τις γνώσεις σου. Αυτό είναι το μυστικό σου μήνυμα. Σκέπτομαι. Το ζώδιο των διδύμων λοιπόν είναι ένα πολύ σκεπτόμενο ζώδιο και εδώ σημαίνει σκέπτομαι. Άρα το μήνυμα είναι γνώσεις και αυτά που γνωρίζεις. Χρησιμοποίησέ τα. Κράτησε το σαν κλειδί. Θα σε βοηθήσει αυτό να το κάνεις και σε συνδυασμό με τον οροσκόπο σου και θα πάρεις το μήνυμα. Όμως, όπως και να είναι εδώ, έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε το 15, έχουμε και τον άσο. Είναι σαν να έχουμε κατά κάποιο τρόπο δύο άσους. Νέα ξεκινήματα. Συντονίζεσαι με την ενέργεια των νέων ξεκινημάτων. Πρέπει να είναι κάτι που το έχεις σκεφτεί, να είναι κάτι πρακτικό. Χρειάζεται φυσικά υπομονή για να γίνει αυτό που θέλεις. Από την άλλη, πρέπει να συνδυάσεις και τη δύναμη και την τόλμη και το ρίσκο. Για δες τώρα πως οι ενέργειες έρχονται σαν αλχημικές ιδιότητες και ενώνονται και από τη μία έχεις γη και φωτιά. Αυτά συνδυάζονται όμως. Αλχημικά συνδυάζονται. Σταθερότητα, πρακτικότητα, από την άλλη όμως ορμή και δύναμη. Και πείσμα και φωτιά και ενέργεια και υψηλού επίπεδου ενέργεια για να τα καταφέρεις. Καρκίνο. Για να δούμε. Ζώδιο καρκίνος. Αισθάνομαι. Κυρίως ο καρκίνος είναι ο συμβολισμός του. Είναι αισθάνομαι. Προσέξτε, εννοείται στο αρνητικό σημαίνει δεν αισθάνομαι. Αυτό που βγαίνουν και λένε «Α, η καρκίνη είναι ευαίσθητη και αυτά». Okay, ναι, εντάξει, όμως υπάρχει και το «δεν αισθάνομαι καθόλου», έτσι. Λοιπόν, η κάρτα λοιπόν που έχουμε εδώ, που μας βγαίνει, είναι ένας βασιλιάς ξυφών.
Ο βασιλιάς Ξυφών είναι δίκαιος, μιλάει η γλώσσα της αλήθειας. Άρα λοιπόν μπορεί να αφορά εσάς ή μπορεί να αφορά έναν άνθρωπο δικό σας, έναν όριμο, μια αρσενική ενέργεια, δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο είναι άντρας, μπορεί να έχει ίσως κάποιο αξίωμα, κάποιο τίτλο, να έχει σοφία, να έχει γνώσεις, να γνωρίζει πράγματα, όπου όμως θα σας πει αλήθειες. Στο επόμενο διάστημα έχετε τα αυτιά σας και τα ανοιχτά. Μπορεί να είναι ένας φίλος, μπορεί να είναι ένας πατέρας, μπορεί να είναι ένας δικός σας άνθρωπος, μπορεί να είναι ένας προϊστάμενος, ο οποίος θα σας πει 3-4 πράγματα και θα είναι αυτά που πρέπει να ακούσετε. Για να σας ξεκαθαρίσει και θα σας πει αλήθειες. Οφείλετε να τον ακούσετε τι έχει να πει. Η κάρτα η οποία βγαίνει όσον αφορά για τα νέα ξεκινήματα είναι ο Άσος Κούπα. Πρόσεξε να δεις τώρα πώς συνδυάζουμε αέρα με νερό. Ο αέρας τι σημαίνει? Ο αέρας σημαίνει αλήθειες, σκληρές αλήθειες. Σημαίνει επίσης δικαιοσύνη. Σημαίνει επίσης ότι είμαι σε μια φάση στη ζωή μου όπου μπορώ και κοντρολάρω λίγο το συναίσθημα και βάζω τη λογική. Πρόσεξε πώς έρχεται κόντρα. Τώρα κόντρα αυτό με τον Άσο Κούπα. Είναι η ισορροπία των πραγμάτων. Δηλαδή τι θέλει να σου πει? Θέλει να σου πει ότι κοίταξε να δεις. Υπάρχει το συναίσθημα. Θες πράγματα τα οποία να σε γεμίζουν συναισθηματικά, να γεμίσεις συναισθηματικά. Από την άλλη όμως, μην αφομοιωθείς μόνο από το συναίσθημα, χρησιμοποίησε και τη λογική. Και ποιο είναι το μυστικό μήνυμα λοιπόν για τα νέα σου ξεκινήματα? Είναι το 5, ο αριθμός 5. Για να δούμε. Ο αριθμός 5 το φέρω κοντά όσο μπορώ για να το διαβάσεις, αν μπορέσεις, δεν πειράζει, σας το πω και εγώ. Η στιγμή για να αποφασίσεις μόνος μόνη, ελεύθερα, και στο χρόνο σου. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που έρχεται να σου πει. Θα αποφασίσεις εσύ ελεύθερα στο δικό σου χρόνο πότε και πώς και με ποιο τρόπο θα είσαι έτοιμος, έτοιμη για τη νέα ευκαιρία. Κάποια πράγματα μπορεί να χρειαστούν κάποιο χρόνο, αν και εδώ με τον Άσο, εδώ με τα ξύφη σημαίνει ενέργειες που είναι πιο γρήγορες. Σαν να σου λέει, πάρ' το χρόνο σου, αλλά μην το καθυστερείς και πάρα πολύ. Ποια είναι αυτή η νέα ευκαιρία που θέλεις? Ποιο είναι αυτό το καινούριο το οποίο θέλεις? Μην το πολύ καθυστερείς, μην το πολύ σκέφτεσαι στο μυαλό σου, γιατί εδώ ο ταξίφι σημαίνει και η ενέργεια του μυαλού, έτσι, η ενέργεια της σκέψης μάλλον. Μην το πολύ ζαλίζεις, προχώρα το λιγάκι, κίνησε τα πράγματα. Και θα δεις αυτή την αναζήτηση τι είναι τελικά αυτό το οποίο σου αρέσει. Τι είναι αυτό το οποίο τελικά σε γεμίζει συναισθηματικά. Επόμενο ζώδιο λοιπόν. Επόμενο ζώδιο, Λέο. Λέο που έχει τη δύναμη του κάνω. Πράττω. Με αυτοπεποίθηση. Όμως, να δούμε με ποια κάρτα τα ρο συντονίζεσαι, τι έχουν να πούν οι κάρτες. Και η κάρτα η οποία βγαίνει είναι ο διάβολος. Θα σου το εξηγήσω. Να δω όμως και το συνδυασμό. Και ο συνδυασμός είναι ο Άσος Ξυφών. Ωραία. Ο Άσος Ξυφών λοιπόν, για να γνωρίζεις, έρχεται να ξορκίσει αυτόν εδώ. Τι σημαίνει λοιπόν ο διάβολος? Ποια είναι η κύρια ενέργειά του? Ξέρεις ποια είναι? Η πλάνη, η παγίδα. Ότι σε κάνει οι καταστάσεις, η ζωή, οι άνθρωποι που είναι στο περιβάλλον σου να σε κάνουν να πιστέψεις π.χ. δεν αξίζεις. Δεν ταιριάζεις εδώ. Δεν κάνεις εκεί. Δεν είσαι για αυτή τη σχέση. Δεν κάνεις. Στην ουσία είναι μία αποπομπή από εσένα, από εκεί που βρίσκεσαι. Αυτό όμως είναι πλάνη. Ποιος είναι ο άλλος ο οποίος θα κρίνει και θα σου πει κάνεις ή δεν κάνεις? Ταιριάζει ή δεν ταιριάζει? Αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα που φτιάχνει γενικότερα αυτή η ενέργεια. Σημαίνει βεβαίως και εμπόδια, αλλά από την άλλη όμως είναι πώς θα ξεπεράσω αυτά τα εμπόδια. Αυτά τα εμπόδια θα τα ξεπεράσεις με την αξία σου.
με τη δύναμή σου. Όμως, έχω να σου πω και κάτι, διότι πάντα στα τάρο έχουμε μια ενέργεια, είπαμε, είναι αλχημικές οι ενέργειες, είναι, έρχονται και δένουν, σαν τη χημεία, έτσι, όπως πώς ανακατεύεις διάφορα πράγματα και φτιάχνεις, ξέρω εγώ, χημικά, κολόνιες, ποτά, ματζούνια, δεν ξέρω τι, φίλτρα, έτσι και εδώ, αυτό το οποίο έρχεται να σου πει είναι το εξής. Πολλές φορές, επειδή και το ζώδιο του Λέοντα έχει να κάνει με την ανάγκη του να γίνει γνωστός, να γίνω γνωστός, να με δούνε, να με θαυμάσουν, να με κάνουνε, προέρχεται ίσως από ένα λάθος σημείο. Ίσως προέρχεται μέσα από αυτή την έντονη προσωπικότητα καμιά φορά. Είπαμε, δεν είναι όλοι οι λέοντες το ίδιο, έτσι, υπάρχουν και λέοντες οι οποίοι δεν είναι τόσο δυναμικοί, διότι επηρεάζονται από άλλες καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που έχει να σου πει εδώ είναι ότι μπορεί να υπάρξουν στιγμές στις οποίες νιώθεις αβοήθητος, αβοήθητη. Μπορεί να υπάρχουν στιγμές στις οποίες νιώθεις μία καταπίεση. Μπορεί να υπάρχουν στιγμές που έχεις περάσει ή μπορεί και να περάσεις για να ξεπεράσεις αυτά τα εμπόδια προκειμένου να βρεις τις νέες ευκαιρίες. Είναι πρόσεξε στη διαδρομή σου τις παγίδες. Αυτό είναι ένα μεγάλο σημείο κλειδί εδώ που χρειάζεται να προσέξεις. Έχεις τον Άσο Ξυφώνο, που ο Άσος Ξυφώνος, το πω και έτσι, και όταν, τέλος πάντων, βλέπουμε κάποια πράγματα, ο Άσος Ξυφώνος σημαίνει ότι λύνω και τα μάγια. Λύνω τη γρουσουζιάνα στο πετσάντ, λύνω τη γλωσσοφαγιά, λύνω τα εμπόδια που μου πετάνε οι άλλοι άνθρωποι. Τις παγίδες τους. Άρα να ξεπεράσεις τις παγίδες τους. Τι έχει να κάνει εδώ ο αριθμός 6 να μας πει? Έλα να σου δείξω. Ο αριθμός 6 λοιπόν. Έλα να δεις πώς όλα ταιριάζουν. Δες εδώ μυστικό όμορφο μήνυμα. Θέματα σχέσεων χρειάζονται την προσοχή σου και την ενεργό δράση σου. Αποφάσεις. Όντως. Είναι η ώρα των αποφάσεων για σένα. Είναι η ώρα να ξεκαθαρίσεις πολλά πράγματα για να έρθει το καινούριο, να έρθουν νέες ευκαιρίες, να τις δημιουργήσεις. Αν δεν ξεκαθαρίσεις ενεργειακά, να σου το πω έτσι, αν έχει γίνει, αν έχεις γεμίσει σκουπίδια, να σου το πω έτσι, είσαι σε ένα χώρο, στο σπίτι, ας πούμε, και γεμίσεις σκουπίδια. Εάν δεν τα καθαρίσεις, τι θα γίνει? Έτσι είναι και η ενέργειά μας. Έτσι είναι οι σκέψεις μας. Έτσι είναι τα συναισθήματά μας. Χρειάζονται ξεκαθάρισμα. Ωραίο μήνυμα. Ζώδιο Παρθένος. Ωραία, κάτσε τον βάλω μέσα να τον ανακατέψουμε λίγο. Ζώδιο Παρθένος. Έχει την ικανότητα του αναλύω. Η κάρτα η οποία βγαίνει είναι το 7 κούπα. Περίεργη κάρτα, σημαντική όμως. Το 7 κούπα έχει διάφορες προσδοκίες, μάλλον έχει διάφορες αποτυπώσεις. Έχει διάφορες ερμηνείες. Η μία είναι ότι, κοίταξε να δεις, στη ζωή σου γενικότερα χρειάζεται να δεις αποτραβηγμένη λίγο, σαν να είσαι από πάνω δηλαδή, πώς διαδραματίζονται τα γεγονότα, πώς οργανώνονται, να κάνεις λίγο πίσω για να έχεις μια καλύτερη εικόνα του τι πραγματικά συμβαίνει. Το 7 κούπα είναι και αυτό η πλάνη, είναι η συναισθηματική πλάνη. Θα το εξηγήσω λιγάκι. Και έχει βγει ένας άσος πεντάκρινο, το οποίο ταιριάζει και με τη δική σου την ενέργεια. Το 7 κούπα θέλει να σου πει ότι ονειρεύεσαι πράγματα, κάνεις όνειρα. Αναλύεις τα όνειρά σου. Όμως αυτή η υπερανάλυση καμιά φορά μπορεί να δημιουργήσει και ψεύτικες πραγματικότητες. Επίσης μπορεί να συναντήσεις ανθρώπους οι οποίοι σου υπόσχονται τον ουρανό μετάστρα, κυρίως συναισθηματικά. Ξέρετε, οι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι καταφερτζίδες που λένε, είναι αυτοί οι οποίοι χτυπάνε στο συναίσθημα. Είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να σου πούνε, θα σου δώσω λύσεις αυτά και εκείνο και τ' άλλο, και σε τουμπάρουνε, διότι
γεμίζουν το κενό που βρίσκουν και διαισθάνονται στο συναίσθημά σου και σου υπόσχονται τον ουρανό μετάστρα. Όπου και να είναι αυτό. Στα επαγγελματικά σου, ναι, αυτό, ναι, βεβαίως και εκείνο και αυτό και υπάρχει ένα πομπόδες και τελικά δεν γίνει τίποτα. Όλα είναι φούσκα. Όπως και στο ερωτικό κομμάτι, και στις σχέσεις, έτσι. Πώς μπορεί να ξεκινήσουν με πολύ έτσι υποσχόμενες με αισιοδοξία με αυτά και στο τέλος φρουπ. Εδώ όμως αυτό το οποίο σου λέει είναι ότι υπάρχει και μια απώλεια ελέγχου. Από την άλλη όμως ο Άσος Πεντάκλων έρχεται και σου λέει πρέπει να τα μαζέψεις όλα αυτά λιγάκι και να έχεις να δεις το πρακτικό κομμάτι και να βάλεις τη λογική σου και να δεις τι πραγματικά μπορείς να ξεκινήσεις και τι όχι. Το 7 κούπα είναι μια κάρτα επίσης η οποία υποδηλώνει και κάτι άλλο. Υποδηλώνει και την προστασία. Υποδηλώνει και την ευλογία. Είναι ο αριθμός 7. Ο αριθμός 7 είναι από τους ευλογημένους αριθμούς και στην αρχαία Ελλάδα ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Και στη θρησκεία μας, στη χριστιανική θρησκεία βεβαίως, έχει και το 7 παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Από την άλλη έχει και τον Αφροδίτη ως σύμβολο, ζώδιο σκορπιός, Αφροδίτη, ζώδιο σκορπιός, είναι όλα εκείνα τα αποθυμένα και ειδικότερα σε θέματα σχέσεων. Είδες πώς βγαίνουν κλειδιά και πόσο βαθιά μπορεί να πάμε και να το αναλύσουμε. Να θυμάσαι, έχεις προστασία. Το 7 σημαίνει προστασία. Επίσης σημαίνει ότι έχεις μια ιδιαίτερη σύνδεση με το πνευματικό κομμάτι. Το αφήνω εδώ. Πάμε να δούμε τι σημαίνει ο αριθμός 7. Ο αριθμός 7 λοιπόν σημαίνει το μυστικό σου μήνυμα. Τελειότητα, γεγονότα, άκου. Λεπτομέρειες θα σε βοηθήσουν για να αποφασίσεις. Τι σημαίνει λεπτομέρειες θα σε βοηθήσουν να αποφασίσεις, δηλαδή για να κάνεις τις νέες ευκαιρίες να έρθουν, πρέπει λίγο να αναλύσεις τα πράγματα μέσα σου συναισθηματικά να τα ξεκαθαρίσεις, να εμπιστευτείς τη διαίσθησή σου, τι πρακτικό μπορεί να υπάρξει και να αποφασίσεις, να πάρεις αποφάσεις. Όλα εξαρτώνται από εσένα. Μην περιμένεις μόνο από πάνω από το σύμπαν, από το Θεό κτλ. Πρέπει και εσύ κάτι να κάνεις. Πρέπει και εσύ να το κινήσεις. Διότι όταν εσύ λες όχι, δεν θέλω, αυτό ακούει να στο πέτσει ο Θεός, αυτό ακούει το σύμπαν. Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω να κουνηθώ. Εντάξει, κάτσε εκεί. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το κλειδί σου. Εντάξει. Ωραία. Επόμενο ζώδιο είναι ζυγός. Είναι η εξισορρόπηση. Το ζώδιο ζυγός δίνει πάντα σημασία στις σχέσεις. Είναι ένα ζώδιο διπλωματικό και δεν το λέω με την κακή την έννοια, το εννοώ με την έννοια ότι θέλει να βρει ισορροπίες λιγάκι, να βρει τα πατήματα, να εξορροπήσει κάποιες καταστάσεις. Πάμε όμως. Η κάρτα η οποία βγαίνει το 8 πεντάκτηνο. Okay. Θέματα επαγγελματικής φύσεως, θέματα καριέρας, θέματα οικονομικών, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν επίσης με τη ρουτίνα. Θέματα τα οποία σου λένε θέλω να έχω ανεξαρτησία, να εργάζομαι μόνος σου, μόνη μου, να μην έχω κάποιον άλλον από πάνω από το κεφάλι μου και να μου λέει. Όμως αυτό το οποίο σου λέει είναι βρες ισορροπία γενικότερα στη ζωή σου και μην δουλεύεις, να σου το πω, μην ρίχνεις όλο σου το βάρος μόνο στη δουλειά, διότι εκεί μετά δεν θα έχεις ισορροπία. Και βγαίνει και μία κάρτα που είναι πολύ συμβατή με σένα, σε ενέργεια, που είναι ο Άσος Ξυφών. Άσος Ξυφών σημαίνει χρησιμοποιώ την ομιλία, τα επιχειρήματα, αποφασίζω, ξεκαθαρίζω πράγματα, προχωράω, βλέπω τι μου αρέσει, τι δεν μου αρέσει, τι μου χρειάζεται σε αυτή τη ζωή, τι δεν μου χρειάζεται, τι πρέπει να προσέξω και προχωράω λοιπόν με την αξία μου και με τη δύναμή μου, με το σπαθί μου που λέμε. Εδώ από την άλλη σημαίνει ότι κοίταξε να δεις, αν θέλεις να κάνεις και κάποια πράγματα για να εξελιχθείς, πρέπει να δουλέψεις πολύ. Πρόσεξε. Θες να δουλέψεις θέματα σχέσεων, πρέπει να δουλέψεις πολύ. Να δεις και το πρακτικό του θέματος. Είναι θέματα εργασίας, είναι θέματα καριέρας, είναι θέματα επαγγελματικά, είναι θέματα συνεργασίας γενικότερα, πρέπει να το δουλέψεις. Είναι θέματα φιλίας, πρέπει να το δουλέψεις πολύ. Πρέπει να βρεις τις λεπτομέρειες που υπάρχουν. Χρειάζεται να είσαι μεθοδικός, μεθοδική, προσεκτικός γενικότερα στην εργασία σου, γιατί εδώ έχει μια μεθοδικότητα, έχει μια προσοχή, δίνει πολύ μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και παρατηρητικότητα.
Πάω να δω το μυστικό μήνυμα. Το μυστικό μήνυμα που σου δίνει αυτή η κάρτα είναι αυτό εδώ που λέει έχεις τη δύναμη των αποφάσεων και της ισορροπίας. Σημαντικό. Έχεις τη δύναμη λοιπόν των αποφάσεων. Εσύ λοιπόν είσαι ο κυρίαρχος, η κυρίαρχη των αποφάσεων στη ζωή σου. Τα νέα ξεκινήματα, οι νέες ευκαιρίες θα έρθουν μέσα από τις δικές σου αποφάσεις και τα δικά σου ξεκαθαρίσματα. Κράτα το σκλήδι. Σκορπιός. Ναι. Σκορπιός λοιπόν. Η αναζήτηση, η επιθυμία, η αντίληψη γενικότερα, η πειθό και η ισχυρή θέληση. Φυσικά είναι κάποια έτσι βασικά στοιχεία του ζωδίου αυτού, τα οποία μπορείς να τα ενεργοποιήσεις. Πώς το ενεργοποιώ? Με τη σκέψη. Π.χ. να σου δώσω ένα παράδειγμα. Θέλω να κάνω μια νέα ευκαιρία, ένα νέο ξεκίνημα. Χρειάζομαι φιλοδοξία, αλλά θα χρειάζομαι και θέληση. Και πάλι λέω, υπάρχουν διαβαθμίσεις, διότι η θέληση από σκορπιό σε σκορπιό φυσικά διαφέρει, όπως και από ζώδιο σε ζώδιο, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όταν όμως έχεις θέληση, έχεις δύναμη, έχεις φιλοδοξία, θα αποτύχεις. Βεβαίως και θα αποτύχεις, γιατί είναι μέρος της ζωής, είναι μέρος του μαθήματος. Αλλά όσο επιμένεις, και πολύ σωστά τα λέω, πρέπει λοιπόν να δεις τη ζωή με διαφορετικό μάτι. Ο κρεμασμένος ανάποδα και ανάποδος, γιατί κανονικά αυτή η κάρτα είναι έτσι, στο σωστό της, έτσι, στο φυσιολογικό της, μου έχει βγει έτσι. Θα σου πω το μήνυμα, αλλά να επιλέξω και έναν άσο και θα σου πω. Μου βγήκε λίγο ανάποδα καθώς. Πρόσεξε να δεις τι συμβαίνει. Γενικά και οι άσοι, και ανάποδα να βγουν, σημαίνει καθυστερήσεις. Σημαίνει επιτυχία μέσα από εμπόδια. Δεν είναι τυχαίο που έχει βγει νερό-νερό εδώ, που σε εκφράζει απολύτως, άρα ψάχνεις κάτι το οποίο θα γεμίσεις μια νέα αρχή, μια ευκαιρίες, οι οποίες όμως θα σε γεμίζουν συναισθηματικά. Είτε επαγγελματικά, είτε ερωτικά, είτε συναισθηματικά, είτε οικογενειακά, είτε. Θέλεις εσύ λοιπόν για το επόμενο διάστημα να γεμίσεις συναισθηματικά. Τι είναι το αίσθημα της ασφάλειας, το αίσθημα της σταθερότητας, το αίσθημα ότι ξέρω τι γίνεται, το αίσθημα της ηρεμίας, το αίσθημα της ψυχικής ηρεμίας, πολλά. Εδώ ο κρεμασμένος ανάποδα, που σημαίνει και μία θυσία, σημαίνει και ότι κάτι θυσίασα, κυρίως το χρόνο μου. Εδώ τι σημαίνει? Ότι είσαι αναποφάσιστος, αναποφάσιστη. Ότι έχεις απογοητευτεί και δεν θέλεις να κάνεις καμία δράση, καμία πρωτοβουλία. Έχεις μουλαρώσει που λένε, έχεις μπει εκεί, έχει βγει το σκορπίσιο και δεν θέλει με τίποτα. Επειδή εδώ βγαίνει ο αριθμός 3, εδώ έχουμε Ποσειδώνα, έτσι, ο Ποσειδώνας στα σκοτεινά του νερά, πόσο πολύ ταιριάζει με σένα, ο αριθμός 3 είναι. Πρόσεξε να δεις. Παίρνεις δύναμη μέσα από τις πράξεις σου να είσαι δοτικός, λογικός και με θετικά κίνητρα. Άρα χρειάζεσαι ένα κίνητρο, κάτι το οποίο θα σε κινητοποιήσει για να το αλλάξεις αυτό, γιατί οι νέες ευκαιρίες δεν θα έρθουν μέσα από αρνητισμό, δεν θα έρθουν μέσα από αιμονικές ιδέες του στυλ, τίποτα δεν προχωράει, όλα είναι ίδια, όλα δεν αλλάζουν. Άμα δεν αλλάξεις εσύ κάτι, τι περιμένεις, να αλλάξουν οι άλλοι άνθρωποι? Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Περιμένεις εσύ οι άλλοι άνθρωποι να έρθουν και να σου πούνε τώρα αλλάζουμε, α, ωραία, σε αναγνωρίζουμε, σε βλέπουμε, σε αγαπάμε, σε κάνουμε? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ τι θα κάνεις? Γι' αυτό λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι να τη δεις αλλιώς. Ο κρεμασμένος σημαίνει αναμονή, σημαίνει υπομονή, σημαίνει ότι περιμένω την κατάλληλη στιγμή και επίσης σημαίνει επαναπροσδιορίζω τον εαυτό μου. Αυτή είναι η ενέργεια. Επαναπροσδιορίζω τον εαυτό μου, τι θέλει, τα θέλω του, τις επιθυμίες του, πού θέλω να πάω, τι θέλω να κάνω, ποια είναι αυτή η νέα η ευκαιρία η οποία θέλω να δημιουργήσω. Διότι σε ένα επίπεδο, επειδή έχουμε ελεύθερη βούληση, τις νέες ευκαιρίες τις δημιουργούμε και εμείς, με τις πρωτοβουλίες μας, με τη δράση μας.
Δεν μπορεί όλα να γίνουν μόνο, περιμένουμε, από την αστρολογία, από τον ουράνιο θόλο, από το Θεό, από τους αγγέλους, να μας τα φέρουν. Θα μας τοποθετήσουν στις κατάλληλες τοποθετήσεις, ας το πούμε, στιγμές, σε τόπους, χρόνους, ανθρώπους, αλλά το τι θα κάνουμε εμείς είναι δικό μας θέμα και τι αποφάσεις θα πάρουμε. Μπορεί να θέλουμε να είμαστε έτσι. Και δεν κάνουμε τίποτα. Έχουμε την ελεύθερη βούληση να το κάνουμε. Αλλά μην γκρινιάζουμε όμως μετά. Εδώ σημαίνει όμως ότι όταν το πάρεις διαφορετικά, όταν γυρίσει η ενέργεια, εδώ δηλαδή, και βλέπω διαφορετικά τα πράγματα, παίρνεις μπρος. Και παίρνεις μπρος και πολύ καλά και έχεις τη δυνατότητα να γεμίσεις συναισθηματικά. Εντάξει. Ζώδιο τοξότης. Ωραία, ζώδιο τοξότης. Για να δούμε νέες ευκαιρίες που έρχονται στο δικό σου το ζώδιο. Είπαμε συνδυάζουμε ζώδιο και οροσκόπο. Για να δούμε τι έχει να μας πει. Ωραίες, δυνατές, μάλιστα. Δυνατές αποφάσεις. Ξεκαθαρίσματα. Δυνατή ενέργεια. Δε μασά. Άσος πεντάκτηνο. Πολύ καλά. Αλχημικά λοιπόν η ενέργεια εδώ τι έχουμε. Έχουμε την ενέργεια του αέρα και την ενέργεια της γης. Τι σημαίνει αυτός ο συνδυασμός. Σημαίνει χρησιμοποιώ λογική. Είμαι δίκαιος, δίκαιη. Δε μασά. Δεν είμαι επιθετικός, επιθετική, αλλά δεν θα χαριστώ κιόλας, έτσι, δηλαδή, κάτσε μισό λεπτό, θα πει, μπάστα φίλε μου, ένα λεπτό. Εξυπνάδα, πώς να το πω έτσι, δημιουργία νέων πραγμάτων, νέων ευκαιριών, άσος πεντάκτηνο είναι η λογική η οποία έρχεται να χτιστεί μέσα από την πρακτικότητα. Τους πιάσω συμβολισμούς. Λογική μέσα από πρακτικότητα. Στη ζωή σου πρέπει όμως να σκεφτείς τις νέες ευκαιρίες πόσο πρακτικές είναι. Εδώ έχουμε λοιπόν τον αριθμό 4. Ο αριθμός 4 που βγαίνει με δύναμη λέει καταλαβαίνεις και κατανοείς και χρειάζεται τώρα δομημένη σκέψη και λογική. Είναι η ώρα λοιπόν για τον τοξότη ο οποίος σημαίνει και αντιλαμβάνομαι, σημαίνει και καταλαβαίνω. Όπα. Αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω, σκέφτομαι, ερευνώ. Εντάξει. Ποιες είναι αυτές οι νέες ευκαιρίες που θέλω να δημιουργήσω. Να δημιουργήσω το πεδίο και το ενεργειακό πεδίο αν θέλεις. Διότι εδώ βγαίνει μια κάρτα πολύ δυνατή που σημαίνει ότι μέσα από τις αποφάσεις σου μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα. Να τα υλοποιήσεις. Αλλά πρόσεξε. Μην είναι ιδέες του στυλ να κερδίσω π.χ. 10 εκατομμύρια και να βρω τον καλύτερο άντρα ο οποίος να είναι έτσι, 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 να έχει αυτά, να έχει εκεί. Δηλαδή θέλει μια λογική. Καλά, όλοι το κάνουμε, δεν λέω, αλλά θέλει μια λογική. Θέλει δηλαδή και ονειρεύεσαι, αλλά αυτά τα όνειρα να είναι υλοποιήσιμα στο γήινο πεδίο. Όλοι ονειρευόμαστε, όλοι καμιά φορά κάνουμε, σκεφτόμαστε, οραματιζόμαστε το και συναισθηματικά και επαγγελματικά. Και αυτό δεν έρχονται με εύκολο τρόπο. Έρχονται όμως εδώ με πολύ αποφασιστικό τρόπο και με πολύ δυνατές ενέργειες για σένα τοξότη. Τοξοτίνα που μπορείς να δημιουργήσεις τις νέες σου ευκαιρίες. Πολύ καλά. Πάμε τώρα στο ζώδιο του εγώ καιρό. Εγώ καιρός λοιπόν. Ο εγώ καιρός έχει την ενέργεια του χρησιμοποιώ, πρόσεξε, χρησιμοποιώ, δεν το λέω με την, ναι, θα μπορούσε να είναι και με την κακή την έννοια, δηλαδή χρησιμοποιώ τους ανθρώπους για να πετύχω τους σκοπούς μου. Μην ξεχνάτε, ο εγώ καιρός είναι στρατηγός. Ένα ζώδιο στρατηγικής, ένα ζώδιο το οποίο του αρέσει να κινείται όχι τόσο πολύ ευθέως. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι ειλικρινής. Ο εγώ καιρός θα σου πει την αλήθεια, αλλά αν δεν την εκτιμήσεις, δεν θα ξανασχοληθεί μαζί σου και θα κόψει πόρτες. Είναι το ζώδιο που κόβει εντελώς πόρτα, δηλαδή δεν θα μασήσει. Είναι όμως κάνω χρήση των πραγμάτων, των γνώσεών μου, της εμπειρίας μου, της σοφίας μου. Και θα τη δώσω εκεί που πιστεύω, έτσι λέει ο εγώ καιρός, εκεί που πιστεύω ότι αξίζει. Παρεξηγημένο πολύ ζώδιο.
Ιδιαίτερο ζώδιο δεν σημαίνει ότι ένας εγώκερος γίνεται πλούσιος. Υπάρχει ένα misconception που λένε στάπτε στα ελληνικά, που σημαίνει υπάρχει μια παρανόηση, μια παρεξήγηση ότι οι εγώκεροι είναι προορισμένοι για να γίνουν πλούσιοι. Όχι. Μπορούν άμα θέλουν. Εννοείται. Εντάξει, φυσικά και υπάρχουν και πλούσιοι εγώκεροι. Αλλά ο εγώκερος είναι εκείνος ο συνδετικός κρίκος που θα συνδέσει την πραγματικότητα με τη σοφία. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Και έχει βγει ο αυτοκράτορας. Πολύ δυνατή ενέργεια. Σου ταιριάζει γενικότερα, διότι μάλλον εδώ έχουμε φωτιά. Φωτιά με εγώκερο δεν πολύ ταιριάζει. Όμως ταιριάζει επειδή έχει εδώ τα κερατάκια, γιατί και ο κρυός έχει κερατάκια, ας το πούμε. Ο αυτοκράτορας σημαίνει ωριμότητα, γι' αυτό θέλω να σου πω, σου ταιριάζει γενικά λίγο ενεργειακά σε αρκετά σημεία. Σημαίνει ωριμότητα, σημαίνει χτίζω την αυτοκρατορία μου. Αυτοκρατορία τι σημαίνει? Δεν σημαίνει, ρε παιδιά, χτίζω αυτοκρατορία όπως την έχουμε εμείς καταχωρημένη στο μυαλό μας. Σου έχει βγει και μια πολύ ωραία ενέργεια εδώ, πολύ συμβατή, και γίνομαι βασιλιάς και αυτά. Όχι. Ο αυτοκράτορας είναι μια αρχετυπική ιδιότητα που θέλει να σου πει ότι έμαθα από τη ζωή. Η ζωή τους εγώκερους τους δοκιμάζει πάρα πολύ. Τους φέρνει πολλές δυσκολίες. Οι εγώκεροι στην ουσία τι κάνουν? Όπως αυτός ο αυτοκράτορας έχει πολεμήσει, έχει αφομοιώσει και πολύ πόνο. Έχει αφομοιώσει επίσης πολλές δυσκολίες, πολλά εμπόδια. Και όταν λέμε αφομοιώσει, τι σημαίνει? Είναι όταν έρχεται ένα χτύπημα και σε χτυπάει, βρίσκει αντίσταση, αλλά στην ουσία τι γίνεται? Αυτό το χτύπημα αφομοιώνεται. Δεν σε, πώς το λένε, ναι, μεν νιώθεις τη δύναμή του, το impact που λένε, δηλαδή τη δυναμική του, αλλά το αφομοιώνεις, το αφουγκράζεσαι, παίρνεις πληροφορίες και αυτό σε κάνει πιο δυνατό. Γιατί ένας αυτοκράτορας δεν σημαίνει ότι μόνο πολέμησε και τους νίκησε όλους. Σημαίνει ότι έχει φάει και ήττες. Ένας αυτοκράτορας σημαίνει ότι μέσα στην πορεία της ζωής έχει δοκιμαστεί και έχει κάνει χρήση των αυτών που γνωρίζει προκειμένου να νικήσει. Εντάξει. Συνδυάζεται φυσικά και συνδέεται εδώ με τη φιλοδοξία, με το θεϊκό σχέδιο, με την αρσενική ενέργεια, με τη δομή. Και προσέξτε, αυτή η κάρτα σηματοδοτεί, γιατί έχει και τον αριθμό 4 που σημαίνει το control. Το 4 σημαίνει ο έλεγχος, ο αυτοέλεγχος. Έχω δει, μάλλον, πάρα πολλούς εγώκερους και εγωκερίνες, οι οποίοι έχουν απίστευτο αυτοέλεγχο, εντάξει. Εννοείται ότι αυτό πολλές φορές μπορεί να είναι κακό, μπορεί να είναι καλό, είναι πάρα πολύ ψύχρεμοι. Μέσα τους μπορεί πραγματικά να κλαίνε, να το πω έτσι, αλλά το προσωπείο τους δεν θα θέλουν να σου δείξουν ποτέ το πραγματικό συνέστημα, παρά μόνο αν είσαι πολύ, πολύ δικός τους άνθρωπος για να ανοιχτούν. Τότε θα το κάνουν. Άσος πεντάκτηνο, πολύ συμβατή ενέργεια, πρακτικότητα, έχει τη δύναμη λοιπόν, πολύ μεγάλη δύναμη, γιατί είναι μια κάρτα, εδώ είναι μια μεγάλη αρκάνα και είναι μια κάρτα με πολύ μεγάλη δύναμη, να χτίσεις, να προχωρήσεις, να φέρεις τις ευκαιρίες τις οποίες θέλεις εσύ. Χρειάζεται να τις σκεφτείς και να συνδυάσεις τώρα και εδώ. Και, για να δω, κολλήσε, όχι. Και λογική, και δύναμη, και φιλοδοξία, και την ενέργεια της φωτιάς. Γιατί εδώ είναι η ενέργεια της φωτιάς. Ο αριθμός 4 λοιπόν που έρχεται σε σένα λοιπόν να συνδυαστεί και να σου πει πράγματα, ένα μυστικό μήνυμα, είναι αφοσίωση στην επιτυχία σε όλους τους τομείς μέσα από κανόνες. Άκου τώρα το μήνυμα. Μέσα από κανόνες. Δηλαδή αφοσίωση. Αφοσιώνεσαι στο στόχο σου που είναι ευκαιρία. Τι είναι? Νέα δουλειά. Πρέπει να αφοσιωθείς. Θα ψάξεις με μεγάλη δύναμη, θα ψάξεις με απίστευτη αφοσίωση δομή, ας πούμε για την δουλειά. Τι θέλεις? Σχέση? Θα ψάξεις. Όλα αυτά είναι διαμάντια. Τι εννοώ? Μια πολύ καλή δουλειά, με καλό περιβάλλον, να πληρώνει καλά κτλ. Είναι διαμάντια. Πρέπει να ψάξεις, να σκάψεις μέσα στο χώμα για να βρεις αυτό το μικρό διαμαντάκι, όπως κάνανε παλιά στο Far West που παίρνανε τα τελάρα και βάζανε στο νερό μέσα για να βρουν τι, για να βρουν το διαμαντάκι, να βρουν το χρυσαφάκι, τα διαμαντάκια κτλ. Το έτσι είναι λοιπόν και στους ανθρώπους. Έτσι είναι και στις σχέσεις. Θέλεις σχέση, θες νέα ευκαιρία στο ερωτικό κομμάτι, πρέπει να ψάξεις. Δυστυχώς οι άνθρωποι στη σημερινή εποχή
το λέω έτσι γενικά, δεν έχουμε την υπομονή και απογοητευόμαστε και δεν προχωράμε. Δοκιμάζουμε μία-δύο φορές, τρώμε τη χλαπάτσα που λένε, την απογοήτευση και μετά κάνουμε πίσω. Εδώ είναι που πρέπει εσύ να φανείς δυνατός και δυνατή για να προχωρήσεις. Αλλά συνδέεσαι με πολύ δυνατές ενέργειες, εγώ και εγώ κερίνα, εντάξει. Στο χέρι σου είναι να μπορέσεις να πετύχεις και έχεις όλες τις δυνατότητες, όλες τις ικανότητες να πετύχεις. Υδροχόους λοιπόν. Έχω ξαναπεί ότι έχουμε μπει στο, είμαστε στην πύλη, να το πω έτσι, της εποχής του υδροχόου και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές οι εξελίξεις. Μεταβατική εποχή, ο υδροχόος σημαίνει γνωρίζω. Γι' αυτό και έχουμε και όλες αυτές τις νέες εξελίξεις με την τεχνητή νοημοσύνη, με πράγματα, με avatar, με το ένα με το άλλο. Πάμε λίγο σε πιο διαστημικές εποχές. Προχωράει λοιπόν ο υδροχόος, έχει γρήγορη έτσι δυνατή ενέργεια, μας πηγαίνει μπροστά. Και εδώ έχει βγει λοιπόν, να το χρησιμοποιήσουμε μια σκέπεση, μια συμβατή κάρτα με σένα, δυνατή κάρτα υδροχόε πάρα πολύ, Βασίλισσα Ξυφών. Και σοφία και γνώσεις και δύναμη. Οπότε εσύ θες ένα συνδυασμό δηλαδή. Και λεκτικά, νοητικά, να πετύχεις πράγματα με το σπαθί σου, με την αξία σου. Έχεις τη δύναμη του λόγου, έχεις τη δύναμη των επιχειρημάτων. Από την άλλη όμως δεν αγνοείς και την ανάγκη να γεμίσεις και συναισθηματικά. Σου αρέσουν οι άνθρωποι που είναι οξυδερκείς, έξυπνοι, πολύ καλοί ομιλητές. Σε κάνουν, δηλαδή σε προκαλούν με την επικοινωνία τους, με αυτό που λες εσύ, με το λόγο τους. Λες εσύ κάτι, λέει ο άλλος όμως ναι, αλλά είναι αυτό. Εντάξει, δηλαδή σου αρέσει αυτή η λεκτική. Εντάξει, είναι και χαρακτηριστικό του υδροχώου. Τους αρέσει αυτή η λεκτική πρόκληση, να το πω, με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι θα τους προκαλέσουν νοητικά. Γι' αυτό και ο υδροχόος είναι ένα ζώδιο το οποίο μπορεί να κάνει και δύσκολες σπούδες, έτσι, σε δύσκολους τομείς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αυτό το οποίο το μήνυμα που θέλει να σου πει, εδώ, αυτή η κάρτα με τον αριθμό 4, που είναι η Βασίλισσα Ξυφών και σημαίνει ξεκαθαρίζω πράγματα, αλλά θέλω όμως με το σπαθί μου να πετύχω και να γεμίσω και συναισθηματικά. Εδώ λέει ότι το νέο θα έρθει, αλλά μέσα από δομή, σκέψη και νέους τρόπους αντιμετώπισης. Τι σου λέει λοιπόν εδώ συμβολικά, ότι οι νέες ευκαιρίες θα έρθουν μέσα από εσένα. Αν παρατηρήσετε μέχρι στιγμής, όλη η ανάλυση που κάνουμε των νέων ευκαιριών δεν είναι παθητικά, δηλαδή θα περιμένω. Κάνω, σημαίνει κάνω. Εδώ σου λέει μέσα από δόμηση. Σου λέει μέσα από σκέψη, σου λέει μέσα από μια ορθή σκέψη, μέσα από μια σωστή, να το πω έτσι, σκέψη. Τώρα θα μου πεις τι είναι σωστή σκέψη. Εντάξει. Είναι όταν δομήσω σωστά τη σκέψη μου για να οδηγήσει κάπου σε ένα αποτέλεσμα. Εντάξει. Και αυτό που ψάχνεις είναι να γεμίσεις και σε θέματα αποφάσεων, και σε θέματα γνώσεων και σε θέματα σοφίας, γιατί εδώ έχει να κάνει και με τις γνώσεις, αλλά και συναισθηματικά. Το έχεις όλο το πακέτο και έχεις πάρα πολύ δύναμη και έχεις και πολύ έτσι στιβαρότητα, θα μπορούσα να πω, σε αυτή σου την αναζήτηση, υδροχόε. Και εδώ είναι και μια κάρτα επιτυχίας, έτσι, είναι και μια κάρτα και επαγγελματικής επιτυχίας. Ωραία. Ζώδιο Ιχθύων. Ένα λεπτό. Ιχθύς λοιπόν, τι σημαίνει ιχθύς? Ιχθύς σημαίνει το πιστεύω. Ιχθύς είναι ένα από τα πιο πνευματικά ζώδια, δεν είναι τυχαίο. Ένα ζώδιο το οποίο σημαίνει επίσης και πιστεύω, πιστεύω δηλαδή. Ένα ζώδιο οραματιστής, ένα ζώδιο το οποίο είναι το μοναδικό ζώδιο που έχει πολύ μεγάλη ευκολία να συνδέεται με το μεταφυσικό κομμάτι και να φέρνει πληροφορίες από αυτό το μεταφυσικό κομμάτι επίπεδο και να τις κάνει, να τις φέρνει εδώ, σε αυτή τη διάσταση, να το πούμε έτσι, και πολλές φορές να προσπαθήσει να τις επεξηγεί, αλλά οι άλλοι να μην τον καταλαβαίνουν. Διότι πολλές φορές αυτά που αντιλαμβάνεται, επειδή είναι μεταφυσικού επίπεδου, δεν είναι τόσο εύκολο αυτούς τους συμβολισμούς να τους φέρεις, αυτές τις προφητείες, να το πω έτσι, αυτά τα όνειρα, αυτές οι διαισθήσεις, αυτές οι πληροφορίες που έρχονται,
Είναι πολύ δύσκολο καμιά φορά, μόνο αν ο ιχθύς έχει και κάποια, έχει και πολύ γη μέσα του και ή οροσκόπο γη ή και το αντίθετο, έτσι, δηλαδή ζώδιο ιχθύς, οροσκόπος γη ή ζώδιο γη με οροσκόπο ιχθύ, ας πούμε. Γιατί δεν σε καταλαβαίνουν πολλές φορές τον τρόπο σκέψης, όχι, δεν σε καταλαβαίνουν. Είσαι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Οι ιχθείς γενικότερα είναι πολύ πολύ ιδιαίτεροι παράξενοι άνθρωποι. Πραγματικά παράξενοι άνθρωποι. Ακόλουθο σκούπα. Η κάρτα του κεντρικού. Είναι μια κάρτα, όντως αυτή η κάρτα, ο ακόλουθος σκούπα, δεν είναι κακή κάρτα φυσικά, είναι πολύ καλή. Είναι ο κεντρικός άνθρωπος. Δες τον εδώ πέρα, σαν να έχει βγει από μια άλλη εποχή. Σαν να είναι καλλιτέχνη, σαν να είναι ηθοποιό, σαν να παίζει στο θέατρο, σαν να παίζει Σέξπιρ, δεν ξέρω τι, Άμλετ. Τι είναι αυτό εδώ, τι φοράει, κοίτα, κοίτα εδώ, τι είναι με τα καπέλα του, με αυτά του, είναι λίγο περίεργο. Εντάξει, όντως οι ηχθείς, συνήθως οι άνθρωποι ηχθείς, πάντα βέβαια δεν σημαίνει σε όλους, συνδέονται λίγο και με, να το πω έτσι, και με πολύ περίεργες εκεντρικές παιδιά των λουλουδιών, να το πω, δεν είναι μόνο ίδροχο, η παιδιά των λουλουδιών, ευαίσθητη, με πολλές ευαισθησίες που πολλές φορές γίνονται και λίγο περίεργοι για τους άλλους ανθρώπους. Αλλά οι ηχθείς όμως έχουν αυτή την ικανότητα να φέρουν τις πληροφορίες από άλλο κόσμο, μέσα από το υποσυνείδητο, να το πούμε. Άνθρωποι οι οποίοι είναι ευαίσθητοι πολλές φορές δεν έχουν πρόβλημα δεν το αρνούνται δηλαδή. Πολύ φαντασία, πάρα πολύ φαντασία, διότι εκεί βρίσκουν μία, αν θέλεις, ένα comfort που λένε, δηλαδή μία, ένα σημείο, μάλλον προστασία από αυτόν τον κόσμο, ο οποίος είναι πολύ σκληρός και άδικος. Και γι' αυτό φτιάχνουν σενάρια στο μυαλό τους, προκειμένου αυτό το σενάριο να έχει μια θετική έκβαση για να μειώσουν τον πόνο που μπορεί να νιώσουν. Εξαρτάται τώρα βέβαια, ανάλογα, είπαμε, και τον προσωπικό χάρτη. Όμως αυτό που βγαίνει εδώ είναι, αγαπημένε μου, ζώδιο ηχθείς ή καιροσκόπος. Αυτό που θέλεις λοιπόν είναι τι? Επειδή υπάρχει υπερευαισθησία, χρειάζεται κάπου να το μετριάσεις. Ναι, να γεμίσεις συναισθηματικά, να γεμίσεις με συνέστημα, με πληρότητα και τέτοια, γιατί είναι η ανάγκη σου αυτή, συνδέεσαι πολύ με την αδικία αυτού του κόσμου. Υπάρχει πολλή αδικία όντως, υπάρχουν πόλεμοι, υπάρχουν αδικίες, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν εξηγούνται με τη λογική και σε πληγώνει αυτό το συνέστημα. Πληγώνεσαι καθημερινά, δηλαδή στη δουλειά με τον κόσμο ο οποίος είναι άδικος απέναντί σου. Με τον κόσμο, με τη γιαγιά η οποία δεν έχει να φάει, με τα παιδιά τα οποία πεινάνε, με τους πολέμους, με τις καταστροφές. Και επειδή η ανθρωπότητα πάντα έχει να κάνει δυστυχώς με πολύ σκληρές καταστάσεις, αυτό δεν ξέρω αν θα αλλάξει στο άμεσο μέλλον. Αυτό που μπορώ να πω για σένα, μιας και δεν βγαίνει εδώ, μιλάμε για νέες ευκαιρίες, είναι τι? Δεν αφήνω το συνέστημα, το αφήνω φυσικά γιατί είναι χαρακτηριστικό σου, δεν το αφήνω όμως να με ρίξει κάτω, να με ισοπεδώσει. Μπορεί να χρειαστεί, να το πω έτσι, να κλάψεις, να δακρύσεις, να συγκινηθείς. Το αφήνεις, δεν το καταπιέζεις, αλλά μέχρι εκεί. Κάνε αυτό που λένε απελευθερώσου, γιατί είναι και μια απελευθέρωση, έτσι. Θες να γελάσεις, γελάς αυτά, θες να κλάψεις, κλάψε. Απελευθέρωσε το, άφησε τον εκφραστή, αλλά μη δώσεις μεγαλύτερη συνέχεια. Διότι τα ζώδια του νερού έχουν και μια άλλη κατάσταση, γίνονται λίγο αιμονικά. Αδικία, αδικία. Λέω τώρα για τους ηχθείς. Αδικία. Γιατί να υπάρχει αδικία. Και γιατί, και γιατί, και γιατί. Και τα ζώδια των ηχθείων δεν είναι τυχαίο που τα βρίσκουμε πολλές φορές και να είναι και σε συνδικαλισμό, έτσι. Δεν λέω ότι είναι κακό, προς Θεού. Να είναι δηλαδή και σε λέσχες, να είναι και σε δράσεις, να είναι πάμε να σώσουμε ζώα, να συγκινούνται που βλέπουν ζώα κακοποιημένα, να συγκινούνται, ξέρω εγώ, που οι άνθρωποι υποφέρουν. Και είναι ok. Οι νέες σου όμως οι ευκαιρίες έρχονται μέσα από τι? Μέσα από αυτό το υπέροχο συνέστημα που έχεις, μέσα από αυτή το υπέροχο δώρο που σου έχει δώσει το σύμπαν, ο Θεός, του να συνδέσαι με άλλες μεταβατικές καταστάσεις, υπερβατικές καταστάσεις και να έχεις τη δυνατότητα,
Πρόσεξε να δεις. Να βοηθάς ανθρώπους με τη διαίσθησή σου και την εσωτερική σου γνώση. Είναι μεγάλο προνόμιο αυτό. Είναι μεγάλο δώρο. Ίσως να μην το αντιλαμβάνεσαι. Άρα, οι νέες ευκαιρίες που ζητάς είναι μέσα από άλλους ανθρώπους. Ακόμα και από αυτούς οι οποίοι σε έχουν αδικήσει, που σου έχουν φερθεί άσχημα. Δεν σημαίνει ότι θα πας ταπεινά με την έννοια «Α, ωραία, μου κάνεις τη ζωή χάλια και εγώ θα...» Ναι, θα συγχωρέσεις. Θα βάλεις ένα όριο, θα βοηθήσεις και θα προχωρήσεις. Και θα συνεχίσεις το έργο σου. Διότι, αγαπημένη μου ηχθή, η συμμετοχή σου σε αυτόν τον κόσμο έχει πολύ πνευματικότητα, έχει πολύ δύναμη και χρειάζεται. Άρα λοιπόν μέσα από την ευγένειά σου, μέσα από την καλοσύνη σου, θα αλλάξει, αν θέλουμε, έστω και λίγο αυτός ο κόσμος. Μόνο έτσι θα αλλάξει. Διότι πολλές φορές οι άνθρωποι αλλάζουν μάλλον με δύο τρόπους. Ή μέσα από τρομακτικά, άσχημες, δύσκολες καταστάσεις και έχουν πληγωθεί πάρα πολύ, οπότε σου λέει κάτι πρέπει να γίνει, και μέσα από καταστάσεις όπου αδίκησαν ανθρώπους, φέρθηκαν άσχημα, αλλά κάποια στιγμή όμως, επειδή υπάρχει αυτό που λέμε, εγώ θα το πω κάρμα, έτσι, τώρα ο άλλος μπορεί να το πει δικαιοσύνη, θεία δικαιοσύνη, δεν ξέρω τι, βρέθηκε στη διαδρομή τους κάποιος άλλος πιο άδικος από αυτούς, με αποτέλεσμα να πήραν κάπου το μάθημά τους, αν το πήραν. Γενικά οι άνθρωποι αλλάζουν μέσα από πόνο. Αυτό θέλω να πω. Γιατί όταν κάποιος είναι μια χαρά, τα έχει όλα, δεν θα αλλάξει, δεν θα προχωρήσει. Και δεν έχουμε έρθει εδώ, σε αυτή τη ζωή, και θα με καταλάβεις εσύ που σε ηχθείς, για να μείνουμε στάσιμοι. Φίλες και φίλοι, θέλω να μου πείτε κατά πόσο αυτό σας γέμισε, σας άρεσε, σας έδωσε δύναμη για να μπορέσετε να σηκωθείτε και να ξεκινήσετε να κάνετε μία νέα αρχή στη ζωή σας. Γράψτε κάτω από το βίντεο εδώ, από την ανάλυση, ό,τι θέλετε. Θα τα πούμε πολύ σύντομα με μία άλλη υπέροχη ανάλυση που έρχεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάνε εγγραφή, διότι έρχονται νέα πράγματα.